Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Ξεκινάμε διαφορετική εκπομπή, βέβαια. Δεν έχει έρθει ακόμα ο άλλος. Δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει. Θα είναι όμως εδώ σε λίγα λεπτά. Σαν το σκύλο με το γάτο ή σαν το σκύλο με τον γάτο, όπως ενδεχομένως θα έλεγε και ο καλός φίλος και συνάδελφος Νίκος Μοσχοβίτς, που σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ πέρα στην παρέα μας. Στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τις 7.30 θα πάμε παρέα. 2-3-10-287-3-8 ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για εσάς. Τσακ μπαμ τώρα, παιδιά. Ξέρετε, αυτή η εκπομπή δεν έχει τώρα εισαγωγές και τέτοια. Κατευθείαν ο λόγος δίνεται σε εσάς. Και FM και ενώ φυσικά τα μηνύματά σας στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Τέσσερα νέα κρούσματα του κορονοϊού. Άντε ρε φίλε, τι έγινε. Ω, τρομερό. Έλα εσύ μέσα στον άλλον έξω. Γίναμε. Έλα. Έλα, έλα ρε. Έλα ρε fashion blogger. Έλα εδώ πέρα καφενείο να γίνουμε όλοι μαζί. Τελειώσαμε. Έλα, έλα. Έλα λοιπόν, πού είσαι εσύ. Ναι, δεν μπορώ τώρα προστακτικές και τέτοια. Να ξέρεις. Προστακτικές. Προστακτικές στο σπίτι σας. Στο σπιτάκι σας. Βέβαια, το πρώτο ψέμπα. Τι. Λοιπόν, για καθίστε. Περίμενε, περίμενε. Βασικά εσύ πήγαινε από εκεί. Αυτό. Πάλι δίπλα-δίπλα θα με τον άλλον. Ναι, αυτό είναι. Το μικρόφωνο σου, αυτό είναι το δικό του. Χόλυψη τα κάνει, παιδιά. Τα φτιάχνει εδώ πέρα, κομπλέ. Για να είμαστε όλοι εντάξει. Λοιπόν, άντε μαζευτούμε. Καλησπέρα. Αυτό είναι. Για μίλα λίγο. Νίκο, μίλα λίγο σε εκείνο δίπλα, ρε. Τι ώρα περνάμε. Για μίλω εσύ εκείνο. Όχι. Τι είναι. Τρομερό. Ναι, εγώ ακούγομαι. Θα τη βρούμε την άκρη. Εσύ ακούγεσαι, ρε. Είσαι σίγουρος. Ναι, ρε, μια χαρά είσαι. Περίμενε, θα τη βρούμε την άκρη. Δεν είναι... Σιγά, σιγά, το έχετε κάνει εδώ πέρα, σιγά. 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 Παραβάλλει τη σπιτικό λίγα. Λοιπόν, ναι, ναι, τώρα είμαι κομπλέ, ναι. Τώρα είσαι κομπλέ. Ναι, αγοράκι μου, ναι. Η μοδίστρες άμεσης ανάγκης να προσδευτεί το Χρυσό Ολυμπιονίκη, Ιωάννη Μελισανίδη. Βεβαίως. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ποιος είναι? Χριστός Ανέστη. Έλα, Νεκτάρι, αληθώς. Μέχρι πότε το λέμε, Νεκτάρι? Λίγες μέρες ακόμα, νομίζω. Είναι πολύ λίγες μέρες. Ναι. Είναι την Τετάρτη, 7 η ώρα το απόγευμα. Α, 7 η ώρα κιόλας, δηλαδή. Όποιος σας πάρει μετά το δεύτερο διάλειμμα, μετά το διάλειμμα των 7. Θα πρέπει να σας πει καλησπέρα την Τετάρτη. Ήμουνα σε ένα γάμο χθες. Γιατί μετά τις 7 όμως? Και το έλεγε συνέχεια ο παπάς. Παιδιά, είναι 40 μέρες και φέτος είναι αυτό που είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Παΐσιος, ναι, ότι θα έχουμε τη διπλή Πασχαλιά. Δηλαδή 26 προς 27 αύριο το βράδυ θα διαβαστεί το Χριστός Ανέστη, που δεν διαβάστηκε στις 19 Απριλίου. Ναι. Στις 3 η ώρα κάποιοι μπορεί να ψήσουν αρνιά κτλ. Ναι. Και στις 7 η ώρα είναι η απόδοση του Πάσχα. Άρα δύο φορές η ακολουθία που λέγεται Πανηχίδα θα διαβαστεί την ίδια ημέρα. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε η διπλή Πασχαλιά. Γιατί διαβάζεται μόνο δύο φορές το χρόνο και φέτος θα διαβαστεί την ίδια μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Η εκπομπή είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Για συνέχισε. Ενίοτε. Ενίοτε. Ναι, λοιπόν. Τώρα δεν είχατε βρει τον Διαρά, ο οποίος ξεκίνησε από τον Όφη και μετά πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Λαζανά. Είναι... Τον Διαρά. Ή ο Μαχαμαντού Διαρά. Ναι, ο οποίος ναι, στα 17 χρόνια έπαιξε στο τέτοιο. Σόπαρε. Βόλεϊ, αυτό που ψάχναμε, ο διεθνής που έχει παίξει στον Ηρακλή και έχει 318 συμμετοχές είναι ο Νικολαίδης. Δεν τον ήξερα. Η μπασκετμπολίστρια είναι η Μανόφσκα που έχει ανέβασει πειραματικό και άρεσε στην Αλφα. Πολύ ψαγμένο. Δεν έχω τίποτα, ναι. Πολύ ψαγμένο αυτό, εντάξει. Και επίσης η πρώτη ομάδα που φωνάξαν Ελλάς-Ελλάς οι αντίπαλοι της, που έπαιξε με 5 ξένους στο μπάσκετ και φωνάζαν Ελλάς-Ελλάς οι αντίπαλοι οπαδοί ήταν ο Ολυμπιακός που είχε τότε Τόμιτς, Τάρλατς, Νάκιτς, το Μπάσπαλια είχε 3 Σέρβους σήμερα. Ένα Μαυροβούνιο και το Σον Χίγκινς, τον οποίο τον είχε πάρει για να, γιατί, δεν τα είχε βρει με, γιατί τότε ακόμα δεν είχε προλάβει, δεν προλάβει το Σαμπόνις, ο οποίος πήγε στη Ρεάλ. Μετά έκλεισε τον Γκάρ Λίτον Μόζες Μαλόν, ναι,
ιδιότερο έθιμο νομίζω τον Καρλ Μαλόν, αλλά επειδή είχε ένα τραυματισμό. Νομίζω τον Μόουζες. Μετά... Κάτι διάβαζα πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά ποιον λέτε ότι έκλεισε, επειδή δεν έκλεισε τον Μαλόν. Ποιον? Τον Μπέρι. Τον Μπέρι. Τον Τρούφ. Διάβαζα ένα κείμενο πρόσφατα που ο Ιωαννίδης ήθελε τον Τόμ Γκουγκλιόρα. Που ήταν τότε νούμερο. Νούμερο 6. 6, μπράβο, ναι, στον draft και τον φέρανε εδώ πέρα 3 μέρες και τον γυρίσανε και πάνω στο κότερο του κόκαλη και δεν συμμαζεύεται. Και ο Τόμ Γκουγκλιόρα πήρε την πρόταση από τον Ολυμπιακό, πήγε στα παλικάρια εκεί πέρα στο Phoenix που ήταν. Όπως έκανε τότε ένας, τότε που είχε φέρει ο Βιζιτζής, να πούμε, γνώρισε τη Θεσσαλονίκη, όλα τα προσδοξίδια κτλ. Και τελικά λέει: παιδιά, εγώ θέλω να παίξω NBA. Όταν πήγε Αμερική, ενώ όλοι το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα έρθει στον Μπάουκ, σου παιδιά, εγώ θα παίξω NBA. Μάλιστα. Και ο οποίος μετά ήρθε στο Περιστέρι όταν είχε λίγο αρχίσει να καταραίει η καριέρα του. Επίσης, ένα άλλο που δεν το βρήκε σκηνικό για τον Άρη. Ναι. Το τελευταίο του παιχνίδι playoff ήταν με τον Μπάουκ. Το 3-2. Το 3-2. Το είπα, ρε, αφού. Μοναδικός... Ναι. Αλλά όχι όμως... με σιγουριά, ναι. Okay. Οι προπονητές ποιοι ήταν. Ναι. Και επίσης ο μοναδικός. Σάντος ήταν στον Πάοκ, σίγουρα το θυμάμαι, τελευταίο μάτς. Σάντος και ο Κούπερ στο τέτοιο. Από τον Άρη. Και ο μοναδικός βασικός Έλληνας στον Άρη ήταν ο Κουλοχέρης. Αχ. Έπαιξε κι άλλος ένας αναπληρωματικός. Άλλη μια φορά που μάτσε τη φανέλα, θύμιος. Πω, ναι. Λίγο Παοκτσίδες. Είπα να σε ρωτήσω, Νίκο, ποιος παίκτης του Άρη, τι γλώσσα μιλάει και στον οποίο ο Άρης, τι γλώσσα μιλάει στα ξένα και δεν χρωστάει λεφτά. Βρήκα και εδώ την απάντηση. Είναι ο τερματοφύλακας, άμα θυμάσαι που σου είχα πει παλιά, που δεν δέχτηκε κανένα γκολ, ο οποίος τότε ήταν Αιθιοπία, αλλά είναι η σημερινή Ερυθρέα. Μάλιστα. Quiz λέω να μην βάλω, γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος δεν τα βρίσκει. Πρέπει να είναι πολύ ψαγμένος. Όντως. Απλώς θα βάλω μια σημερινή ερώτηση. Βεβαίως. Να δούμε ποιοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Super League. Ποια ομάδα πήρε σήμερα και τυπικά τίτλο, ενώ η ίδια ομάδα που πήρε τον τίτλο ψήφισε παύλα. Έλα, εύκολο αυτό, το έβλεπα πριν. Yeah. Το έχω. Ναι, είναι πολύ εύκολη ερώτηση. Ποδόσφαιρο. Και μάλιστα. Φυσικά είναι ο 21ος τίτλος και επισήμως. Το γενικό ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, λοιπόν. Δεν τον βάζουμε αυτό, δεν τον βάζουμε. Είναι 20 τίτλοι. Δεν τον βάζουμε. Δακρύσαμε. Συγκεκριμένο, ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ναι, ψήφισε και αυτός παύλα. Ενώ για το βόλεϊ ψήφισε ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Μάλιστα. Και στο χάντμπολ έλεγε να παίξετε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ τελικό. Οκ. Okay. Όλα ναι, καλά. Όπως σου βολεύει. Τελείωσε. Ναι, έλεγα τι έλεγε ο Ολυμπιακός. Στο χάντμπολ είπε η Ομοσπονδία τελικά δεν υπήρχε να παίξουν ή το ένα παιχνίδι γιατί ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός που ήταν να γίνει ή να παίξουν στις 3 νίκες και να παίξει ο ΠΑΟΚ με την νίκη. Τελικά δεν έγινε και είμαστε στο χάντμπολ η μοναδική ομάδα που παίρνουμε τίτλο ενώ μειοψηφίσαμε και ήμασταν η μοναδική που μειοψηφίσαμε. Δηλαδή με 9-1 ναι, το γυναικείο χάντμπολ 9 κατά και ένα λευκό, μια παύλα δική μας βγήκαμε πρωταθλητές χωρίς να το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Λοιπόν, καλή σας. Να σε καλά, Νεκτάρια. Να σε καλά. Και κάτι άλλο. Ναι. Οι Κύπροι χθες τέλος από κορονοϊό. Εμείς σήμερα φτάσαμε το 99% των κρουσμάτων. 13 ναι. Σεπτόμου τελειώνει στην Ελλάδα. 9-12 του παγκοσμίως. Και φυσικά στη Θουριγκία, που είναι μια από τις 16 ομόσπονδες δημοκρατίες, ναι, από τα 16 ομόσπονδα κρατήρια της Γερμανίας, 6 έκτου η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική. Γιατί μάλιστα, οι Γερμανοί βγάλαν απόφαση 5 έκτου σε παγερμανικό επίπεδο. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Καλό, να σε καλά, Νεκτάρι. Στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο, Νίκο. Έλα, γεια σου, Κλεωμένη. Έλα, Κλεωμένη, τι γίνεται. Σήμερα, καλά γίνεται. Σήμερα επιτέλους ανοίξαν και τα καφέ και μπορέσαμε να καθίσουμε κιόλας. Πήγες, έπιες καφεδάκι. Ναι, πήγα στο στέκι εκεί που πήγαινα. Μάλιστα. Όρια Πηλέας Τούμπας. Στο φίλο μου τον Μπάμπη πήγες εκεί πέρα, γωνία. Από τον Μπάμπη, ναι, περνάω συνέχεια γιατί κάθομαι πίσω από το Κάρμελ. Ναι. Αραιά για τα τραπέζια. Κρατούσε τα αποστάσεις, εντάξει. Ναι, τα τραπέζια σε όλα τα μαγαζιά τα είδα αραιωμένα. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρεις, τώρα αυτό δεν ελέγχεται με τις καφετέρειες. Πόσα τραπέζια είχαν πριν και πόσα τραπέζια έχουν μετά, ποιος θα το ελέγξει, δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας. Ναι. Να ξέρεις πόσα τραπέζια είχε πριν ο κάθε καταστηματάρχης και πόσα τραπέζια έβαλε τώρα. Αυτά μόνο αυτός τα ξέρει. Αλλά μακάρι να πηγαίνει ο κόσμος. Εντάξει, ήπιες στο καφέ σου ένα άνθρωπος όμως ρεκλειωμένη σήμερα. Όχι στο όρθιο. Ήπιες στο καφέ σου μια χαρά. Ναι. Κιμπάρικα, ωραία. Καθόμασταν τώρα όρθιοι σαν τα παλούκια
ή παίρναμε από εδώ από τη γειτονιά. Ε, και αυτό έχει το χαβαλέ του λίγο, εντάξει. Όχι. Okay. Ναι, τώρα μας φάγανε τα σκαλοπάτια εδώ στη γειτονιά. Καθόμαστε με τα σκαλοπάτια εκεί πέρα τώρα. Είναι δυνατόν. Πού θα βάλεις το τάμπλετ, πού θα βάλεις να δεις τα μυστικά της ΕΔΕΜ, θα πέσει το τάμπλετ κάτω, θα γίνει καμιά ζημιά δηλαδή. Σωστό, 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 σωστό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα θέματά μας, για Νίκο, ναι, ναι. Ο Καρυπίδης είναι έτοιμος και στις δύο περιπτώσεις. Είναι αλήθεια. Είτε επιτραπούν οι μεταγραφές, θα πάρει τους παίκτες που θέλει, είτε δεν επιτραπούν οι μεταγραφές, θα ανανεώσει όλα τα συμβόλαια που θέλει πάλι να κρατήσει. Θα προσπαθήσει, δεν ξέρουμε αν θα τα κανονίσει όλα, αλλά θα προσπαθήσει. Και θα τα καταφέρει, γιατί ό,τι έχει πει το έχει πραγματοποιήσει. Και μάλιστα ναι. έχει πραγματοποιήσει και περισσότερα από αυτά που έχει πει. Ναι. Η μοναδική περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα να φύγει είναι ο Ιντέλη, αν βρει συμβόλαιο στο εξωτερικό με τα λεφτά που θέλει. Εάν δεν βρει θα παραμείνει και αυτός. Ναι. Εάν δεν βρει θα παραμείνει και αυτός. Ναι, ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο Άρης θα είναι πολύ δυνατός του χρόνου. Προσέξτε, χωρίς μεταγραφές θα είναι πολύ δυνατός, γιατί θα έχει ομοιογένεια από φέτος. Οι παίχτες, όπως έχω πει, θα συνδυάζονται και θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο πολύ πιο εύκολα. Η άποψή μου για το Μαντσίνι είναι πολύ καλή. Η άποψη για το Μαντσίνι. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, δεν έχει βρει πατήματα ακόμα καλά, ίσως γιατί δεν έχει σταθεροποιηθεί στην ενδεκάδα. Αλλά ξέρεις, αυτοί μάλλον οι παίκτες οι Λατινοαμερικάνοι, Αργεντίνος δεν είναι ο Μαντσίνι. Ναι. Ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω δεν προσαρμόζονται πολύ έτσι γρήγορα στην... Εντάξει, είναι και στον παίκτη αυτό και ο Σούγκερ δεν προσαρμόστηκε, που είναι από τη Σουηδία. Ναι. Είναι και στον παίκτη, είναι και τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά το Μαντζίνι τον βλέπεις, δηλαδή με το που τον βλέπεις, ας πούμε, ταχύτητα που έχει, βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι ποδοσφαιριστής, έτσι, δεν είναι σαν το άλλο το κεφτέ του Ντουάρτε. Γι' αυτόν πες ό,τι θες, δεν πειράζει. Καλύτερα μη. Γι' αυτόν πες. Ξεφεύγουν μερικές φορές. Γι' αυτόν πες. Λοιπόν, τώρα... Σου έλεγα την προηγούμενη φορά, ναι. επειδή είδα μέσα στο, για τον ποδοσφαιριστή τον Ήμπε, ναι. ότι τα δεδουλευμένα του είναι 27.000 ευρώ, 25 κάπου εκεί. Τα γράψαμε σε όλα μπαουτάρις, ναι. Και τον έχει εκδικάσει να πάρει, δεν ξέρω ποιε, όλο το συμβόλαιο. 200.000, 200 κάτι και παραπάνω, όλο το διετέσχεδο. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει για τους υπόλοιπους. Ναι. Δηλαδή... Δεν ξέρω τι ζητάνε οι υπόλοιποι, Παπαστεριανοί και Παπαζαχαρίες. Ας τους Έλληνες, ας τους Έλληνες, στους ξένους λόκαρε, ας τους Έλληνες. Ναι, ωραία, δεν ξέρω τώρα οι άλλοι, πάνω κάτω έτσι θα είναι. Ναι. Λοιπόν, το καλό είναι σε έσχατη περίπτωση ναι. να πάρουν τα δεδουλευμένα τους αυτοί. Αυτοί να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, να μην ζητήσουν όλα τα συμβόλαια, γιατί ξέρεις, η παροιμία λέει όποιος πάει για τα πολλά χάνει και τα λίγα. Και λιγότερα μπορεί να πάρει στο τέλος, αν φτάσουμε σε τέτοιο. Αλλά να δούμε. Όχι να είναι, ξέρεις, αδιαπραγμάτευτη, τόσα μας εκδίκασε τόσα, ναι. γιατί θα γυρίσει και το μάτι του Καρυπίδη και στο τέλος θα πει, έτσι είστε, ούτε τα δεδουλευμένα. Ναι, ναι. Πάτε στο κράτος πάρτε τα. Πάτε από τον Σκόρδα και από τον Αθανασιάδη και πάρτε τα. Από όχι από έβρωση. Μένα. Βέβαια. Θα κάτσει λοιπόν Άρης χωρίς μεταγραφές, θα ανανεώσει αυτούς τους παίκτες, αλλά αυτοί ούτε τα δεδουλευμένα θα πάρουν. Γιατί κάποια στιγμή γυρίζει και το μυαλό. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Πώς ζητάς κύριε Ιμπέ τα δεδουλευμένα, σου πάρ' τα, πού και αυτά πρέπει να τα πάρεις. Πρέπει κανονικά πρέπει να πληρώσεις εσύ που σε φάγαμε στη μάπα. Κατάλαβες. Και οι υπόλοιποι, να μην τους αναφέρω τώρα. Έλωστα. Μερικοί ήταν. Ο Λαζαρίδης γιατί δεν ζήτησε τίποτα. Ο Λαζαρίδης. Ψυχάρα. Πώς να μην εκτιμάς αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον ήθελα για γενικό αρχηγό στον Άρη. Ο Νέτο χάρισε και 400 χιλιάρικα. Έχεις κολτσίδα. Μπράβο, Νέτο. Δεν μπορείς να φας το κολτσίδα. Κολτσίδα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Το Λαζαρίδη. Δεν έχεις το κολτσίδα. Και παίχτες οι οποίοι ήταν ποιοτικοί. Παίχτες οι οποίοι ήταν ποιοτικοί και πρόσφεραν. Και αυτοί εδώ πέρα που δεν έχουν σχέση με το άθλημα πάνε να ζητήσουν τώρα. Τον ουρανό μετάστρα. Δεν γίνεται έτσι. Και σου είπα ότι θα γυρίσει και το μυαλό του Καρυπίδη και θα τους πει άιντε πάτε από το δημόσιο πάρτε τα. Μην με ζαλίζετε εμένα το τώρα. Το δημόσιο δεν μπορεί να τα πάρουν. Απάνε στα φυσικά πρόσωπα. Δεν έχει το δημόσιο καμία σχέση. Ναι, στα φυσικά πρόσωπα ας πάνε. Ας πάνε να βρουν το Σκόρδα ή ας πάνε να βρουν τον Αθανασιάδη ή δεν ξέρω με ποιον τα υπέγραψαν τα συμβόλαια και να τα πάρουν να τα ζητήσουν από εκεί. Ο EBM με τον Ηλιάδη. Να σε καλά, Κλεμμένη. Να σε καλά.
Γιατί διακρίνω τον εκνευρισμό. Όχι, ρε. Για μίλα λίγο εκεί τώρα. Ναι, 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 ναι. Φίλε, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Χαλή έχει διακοπή. Παίζει ένα μουσικάκι από πίσω. Ή τα έχει κόψει όλα. Έχει μπερδευτεί ο ηχολήπτης. Για μίλα τώρα. Ηχολήπτη, για μίλα λίγο. Μίλα, λέμε. Για μίλα, εσύ έχεις ο άλλο εκεί. Μήπως είναι εκείνο. Έλα. Μπελά που βάλω στο κεφάλι μας. Να τη βρούμε την άκλη τώρα. Ένα-δύο. Όπα. Ένα-δύο. Ναι. Όχι, δεν. Όχι. Δεν, όχι. Δεν μένω από εκεί. Με λένε, εκεί είναι. Ρίζω και όπως θέλω έφυγες. Θα γυρίζω. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι, έχεις φύγει. Τελειώσαμε. Με λένε Ρίζο. Εδώ έχουμε την καλεσμένη μας σήμερα. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Και τη σημερινή εκπομπή. Και τη σημερινή εκπομπή. Γεια. Γεια, λοιπόν. Νίκο, τι γίνεται, φίλε. Η ΣΥΜ. Η εστίαση άνοιξε. Η εστίαση άνοιξε. Ναι. Επιστροφή στην κανονικότητα, το τέταρτο στάδιο. Πήγατε για καφέ, για τέτοιο, γιατί πήγατε. Όχι, δεν πήγαμε, το πήραμε, όπως παίρνουμε κάθε φορά. Δεν α, εντάξει. Δεν πήγαμε. Α, και μη σου είπα ότι γενικότερα δουλεύτηκε το. Ναι, ναι, όχι, το παρατήρησα αυτό, είναι η αλήθεια. Μπορείς να κάνεις περισσότερη φασαρία, πιστεύω. Ακριβώς. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Εμείς οι τρεις είμαστε, δεν είναι κανένας άλλος. Εντάξει. Μια χαρά. Δηλαδή για το Θεό. Συνεχίζει, δεν σε έκλει τα μικρόφωνα, κάνει. Νίκο. Γραμμούλες έχουμε. Κοιμάται ο κόσμος, Νίκο. 2-3-10. 287 και 3 οκτάρια. Και μηνύματα, Νίκο, πού στέλνουμε. FM γεννώ το μήνυμά σου στο 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 ευρώ. Συμπεριλαμβάνουμε και του Φουπουά. Ουσιαστικά τζάμπα το μήνυμα. Τζάμπα, παιδιά, τίποτα. Ναι. Χαρίζουμε εμείς. Δεν... Λιγότερο και από μία μάσκα μια χρήση που κάνει 1 ευρώ. Α, μπράβο. Με 1 ευρώ, Νίκο, η μάσκα μια χρήση. Εγώ δεν έχω δουλέψει μάσκα ακόμα, φίλε. Ναι, οκ. Okay. Εγώ δεν είχα μαζί μου και έπρεπε να πάρω και έκανε 1 ευρουλάκι μόνο. Ξεφτύλα, τι είναι. 1,340,75 ευρώ. Σιγά, τίποτα. Δραχμές. Μια χαρά. Τελειώσαμε. Μια χαρά. Τι έχουμε, Νίκο. Τι να έχουμε, φίλε. Όλο και πλησιάζουν οι μέρες που θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, Νίκο. Και εκεί θα έχουμε την άλλη εβδομάδα παίζουμε μπάλα. Φίλε. Έλα. Όχι την άλλη. Την άλλη. Την παράλληλη. Την άλλη. Νίκο. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε το μπάλα. Σαββατοκύριακο. Όχι αυτό που έρχεται. Ναι. Το μεθεπόμενο. Ναι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, Νίκο. Άντερ, με τώρα τσουτσέλα. Λοιπόν. Έχουμε πρόγραμμα. Πάω Ολυμπιακό. Νομίζω είναι Άρης Όφη το Σάββατο, δεν έχει βγει επίσημα. Άρης Όφη το Σάββατο, πάω Ολυμπιακό στην Κυριακή. Έχει και επίσημα το 27 Ιουλίου. Εκεί πέρα, ναι, έχει κλειδώσει. Επισημός. Είσαι σίγουρος. Yes. Καλησπέρα. Ναι, ποιος είναι. Να πούμε και εμείς μια καλή εβδομάδα. Έλα, Σάββα, έλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σε όλους. Τι κάνετε. Καλά. Καλά είμαστε. Ο ας της καρδιάς μας τι κάνει. Μια χαρά είναι. Καλά είναι. Είναι. Σε καλή κατάσταση. Πάει, έρχεται. Πάει, έρχεται, είμαστε ναι, προπονημένοι. Ο κόσμος φοράει τις μασκούλες του στο λεωφορείο. Ναι, ναι, Νίκο, είναι εντάξει. Θετικό. Μπορώ να πω το 100%. Ναι. Φοράνε 100%. Και γάτια. Γιατί το να πιάνεις τώρα μέσα στο λεωφορείο είναι και λίγο παίζει με το φωτιά. Πολλοί φοράνε. Ναι. Λοιπόν, τώρα είμαι σε μεγάλη ηλικία φοράνε, ας πούμε. Μάλιστα. Εντάξει, καλά κάνω. Έχουμε συμμορφωθεί. Αλλά πάμε. Τώρα δεν ξέρω. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, μην το ματιάξουμε. Δόξα τω Θεώ, καλά ναι. Πηγαίνει. Εντάξει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν μου λες τώρα που ξεκινάνε οι αγώνες, Νίκο. Ναι. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα... Ναι. Πιστεύω ότι θα πονέσω τα μάτια μας πρώτες δύο-τρεις αγωνιστικές με αυτό που θα βλέπουμε. Για την καφετέρια λέει ο συμπαθής ο Σάββας. Γιατί, σκαφετέρια. Για την καφετέρια λέει. Σκαφετέρια, κλάμα θα γίνει. Τι θα γίνει. Εντάξει, τώρα λίγα τραπεζάκια, λίγα αυτά. Αποστάσεις, το... δύο στο τραπέζι να κάθονται και τέτοια. Βάλτε τα παιχνίδια σε ελεύθερα κανάλια. Ναι, ναι θα τα βάλουμε εδώ μέσα στο. Στην Αγγλία λέει το κάνω. Στην Αγγλία μπορώ να το κάνω, εδώ μπορώ να το κάνω. Για να αποφύγουν το συναισθησμό σε pub και τα λοιπά. Δεν νομίζω. Αλλά θα είναι ένα πρόβλημα και αυτό εδώ πέρα. Δεν πιστεύω να έχουμε αστυνομίες. Να ήταν μόνο ένα. Να ήταν μόνο ένα το πρόβλημα που θα υπάρξει με την επανέλευση του πρωταθλήματος. Θα βγουν στην πορεία. Καλά, σίγουρα. Με αυτό σου λέω. Θα βγουν. Θα βγουν. Το σταυρό μας θα κάνουμε και θα ξεκινήσουμε. Μακάρι οι παίχτες όλοι να βγουν υγιείς από αυτό το πράγμα. Γιατί ξεκινάει κι άλλη σύγχρονη. Δεν είναι τώρα τραυματισμένοι στην ίδια πράγμα. Στα καπάκια θα τους πάει. Ρε. Μόλις τελειώσουν με τη μία θα πάνε κατευθείαν στην άλλη. Τι, ακάσουν δύο εβδομάδες. Άντε τρεις και μετά πάλι προετοιμασίες. Θα δείξει το πράγμα. Α δούμε, α δούμε. Η επόμενη χρονιά θα είναι μεγάλο ερωτηματικό. Να σε καλά, Σάβα μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Τέλο, Σάββα, κόλκα με open σε αναμετάδοση Άρης ΠΑΟΚ.
Δεν το δείχνει δυστυχώς. Σε ελεύθερο κανάλι. Σε ελεύθερο κανάλι. Θα ήταν ωραίο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Καλησπέρα στο κλέντε Βικελίδη, θα μπορούσε να πει ο Σταύρος, βεβαίως. Ναι. Θα έχει 30.000 κόσμο απ' έξω. Όπως αντίστοιχη περίπτωση να πήγαινε ο Χρήστος στην Τούμπα, έτσι. Πάω κάρι. Ναι, βεβαίως. Βεβαιότατα. Επιτροπή καλώς ορίσματος. Με μπουκέτα λουλούδια. Με μπουκέτα λουλούδια. Με το στόμα γεμάτο φιλιά. Τι γίνεται, Στέλιο μου, τι κάνεις? Από το ένα στέλεχος στο άστ πάμε στο άλλο. Για πες. Υπομονή και όνειρα. Υπομονή και όνειρα, μάλιστα. Σωστά, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το τρόπο που σκέφτεσαι. Τι μπορεί να κάνει κανείς τώρα? Υπομονή και όνειρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Χαλκιδική θα πάμε καθόλου? Τι έγινε πέρα στο πολύχρονο, να πούμε? Σφιχτά θα είμαστε λίγο, γιατί δεν βλέπω να έχουμε άδειες. Ούτε εσύ είσαι. Δεν είναι πια, δεν θα έχουμε, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Μοσκοπίτη μόλι πήρε μια καμπάνα, δεν την καταλαβαίνω. Δεν καταλάβω. Όχι, ο συνάδελφο. Μοσκοπίτη χτύπησε η καμπάνα εδώ. Ο συνάδελφο λίγο με προβλημάτισε. Όχι, ότι κάποιοι μέσα στην καραντίνα κάνανε κανονικά κουμπέ από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή, κάπου, δεν είχε αλλάξει κάπου θα χωθούμε κι εμεί για άδειε. Κάπου θα χωθούμε, εντάξει. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ οι ομάδε θα πάνε εντό των πυλών προετοιμασία. Μένουμε Ελλάδα, είναι όλοι φέτος. Μένουμε Ελλάδα. Πύλιο, Καρπενήσι. Καρπενήσι με Σάκη Τσιόλη. Και με Νίκο Αναστόπουλο. Με Σάκη Τσιόλη και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Με Νίκο Αναστόπουλο που δεν ήθελε να πηγαίνουμε πρώτη μέρα, λέει δεν μπορείτε να εξελίξετε επαγγελματινές προπονήσεις. Και το λέει μερικώς θα βλέπει μόνο το πρωινό τρέξιμο. Τι αγράφουμε, λέμε γι' αυτό δηλαδή. Και δεν ήθελε να πηγαίνουμε σε επαγγελματινές προπονήσεις. Μην δούμε τα πλάνα του. Γιατί είναι και γνωστό προπονητικό μέγεθος, υπερμέγεθος θα λέγαμε. Γι' αυτό. Ο Νίκος Αναστόπουλος υπέγραψε στην Καλαμάτα για 2 χρόνια. Άλλα 2 χρόνια, πραγματικά προοπτική. Πού είναι η Καλαμάτα? Τρίτη εθνική. Γάμα εθνική. Καλαμάτα. Γάμα εθνική. Με πρόεδρο ο οποίος έχει πολύ μπακύρι από ό,τι ξέρω. Σόπα, ρε. Ναι, ναι, και είναι φίλος της ΑΕΚ, λέει το ρεπορτάζ μου. Μπράβο. Ναι, ναι. Προς της ΑΕΚ, μάλιστα. Αυτό. Μαύρη θύρα. Κύριε Μοσκοπίτη, τι έγινε με το μπάσκετ? Όλα καλά. Υπάρχει. Όλα κάπου καλά. Διάβασα ότι ο Μπερτομέος ζήτησε να λήξει Ευρωλίγκα. Το ανακοίνωσε. Τέλος Ευρωλίγκα. Α, το ανακοίνωσε. Βέβαια. Και τον Οκτώβριο. Ευρωλίγκα τέλος, γιατί δεν βγαίνει το μαγαζί με τίποτα. Του χρόνου με τις ίδιες 18 ομάδες. Με τις ίδιες 18. Μάλιστα. Και λέγεται ότι. Και εγώ σου λέω τώρα, πες μου ένας που έχει χρήματα. Έτσι. Του ξανά έπαιρνε. Γιατί να επενδύσει στο μπάσκετ? Δεν ξέρω, νομίζω ότι η Ευρωλίγκα, παιδιά, αρχίζει να μπαίνει σε ένα στάδιο πλέον που αρχίζουν να υπάρχουν παλιά ερωτηματικά για αυτήν. Δηλαδή, σήμερα από ό,τι διάβαζα. Δεν γίνεται να μην παίζει ο πρωταθλητής. Σε κάποια φάση ο Γιαννακόπουλος σήμερα τον ρώτησε, πολύ ωραία, το κλείνουμε το μαγαζί φέτος. Εσύ αποφάσισες 80% να πάρουν οι παίκτες ενώ δουλεύουν το 65%. Του χρόνου τα έσοδα. Και ο Μπερτομέου του είπε αλαμπουρνέζικα. Και του λέει, αν δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου, εμείς δεν κατεβαίνουμε στην Ευρωλίγκα. Το έχει ξαναπηλήσει βέβαια όταν θα ξανακατέβει πάνω. Και κατέβηκε κανονικά. Αλλά σε κάθε φάση η κουβέντα. Άλλο, τώρα, η κουβέντα τώρα. Τώρα όμως, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχει κουράσει η Ευρωλίγκα. Έχει κουράσει πολλούς. Υπάρχει πλέον σιγά σιγά και το Champions League που μην το βλέπετε σε πρώτα από τα χρόνια του. Αρχίζει να αναπτύσσεται γενικότερα. Ωραία. Γενικά βασικά έχει κουράσει γιατί είναι. Πολλά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει προσμονή για τα παιχνίδια. Δηλαδή, όταν παίζει Τρίτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ, θέλω. Δεν υπήρχε. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κουράσει το κομμάτι το αγωνιστικό. Νομίζω ότι το αγωνιστικό είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, τα παιχνίδια τα περισσότερα. Όχι. Δηλαδή, είναι κουραστικό, ρε. Ναι, έχει να κάνει πλέον με τους ιδιοκτήτες, φίλε. Δηλαδή, η Τσέσεκα έχει το ρωσικό στρατό από πίσω, δεν έχει θέμα οικονομικό. Η Μπαρτσελόνα έχει το ποδόσφαιρο, δεν έχει θέμα. Θα κάνει μείωση, το είπε. Ναι, σκέψου ότι η Τσέσεκα θα κάνει. Ωραία, η Μπαρτσελόνα έχει το ποδόσφαιρο, δεν έχει θέμα. Η Ρεάλ έχει το ποδόσφαιρο, δεν έχει θέμα. Αυτοί είναι. Όλοι οι άλλοι έχουν έναν, δύο, τρεις που έχουν χρήματα και ρίχνουν. Εντάξει. Κάποια στιγμή σου λένε και αυτοί. Ναι, αλλά και αυτοί πλέον. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, ο Γιαννακόπουλος, εγώ δεν μπορώ να το κακίσω που αρχίζει να μαζεύεται γιατί. Δεν μπορεί να κάνει 40 εκατομμύρια ευρώ ομάδα για να παίξει Final Four. Μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, 10-15. Άμα βλέπω ότι δεν πηγαίνουν. Και 15 εκατομμύρια να κάνουν μάνα. Δεν πηγαίνουν τα έσοδα. Ακριβώς. Και σκέψω ότι δεν ξέρουμε του χρόνου. Του χρόνου πότε θα έχουμε κόσμο μέσα στα γήπεδα. Ακριβώς. Ενδεχομένως να έχουμε το 21. Ναι. Και βλέπουμε. Ναι.
έτσι, τι διαρκεία να πουλήσει και τι να κάνει. Και... είναι, και κάτι, είναι εδώ που τα λέμε κρίσιμο το σταυροδρόμι της Ευρωλίγκα. Μην το αποκλείουμε στα επόμενα 2-3 χρόνια. Το σκηνικό που έχουμε συνηθίσει στο μπάσκετ να έχει αλλάξει. Αυτό της Ευρωλίγκας. Είναι τραγικό να μην παίζουν οι πρωταθλήτριες ομάδες. Τραγικό. Ναι. Τραγικό. Ναι. Είναι τραγικό να μην παίζει η πρωταθλήτρια ομάδα μιας χώρας. Τι να σου πω. Είναι τραγικό, δηλαδή. Εντάξει. Πες γενικότερα υπάρχουν... βάζει κάποιος λεπτά και παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Τι να το κάνει. Ναι, υπάρχουν διάφορες φωνές τα τελευταία χρόνια που λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σκηνικό. Και γενικότερα να αλλάξει το σκηνικό των 11 συμβολέων. Αυτό είναι που φωνάζουν οι περισσότεροι και, και είμαι και εγώ σε αυτό υπέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι πάνε να πει έχω συμβόλαιο. Δεν υπάρχει. Και την άλλη δεν μπορεί να υπάρχει το ότι έλα παίξε μια χρονιά, μπες μέσα με τα μπούνια, κάνει μια ομάδα 15-20 εκατομμύρια και μετά διαλύσου. Όπως έχουν γίνει σε διάφορες ομάδες, έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια. Και σου άρεσε η αλήθεια. Το ξέρει δύο φορές. Ναι. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό θα το. Τότε δεν ήταν τόσο μεγάλα τα budget, που και ο Άρης είχε μεγάλο budget τότε, έτσι, για τα δεδομένα του. Ναι, αλλά δεν ήταν και τόσο μεγάλα τα έσοδα τότε, έτσι. Σωστά. Ούτε εξασφαλισμένα τόσο. Σωστά. Γιατί ούτε και τώρα είναι πάρα πολλά. Εντάξει, το ελληνικά ήταν πολύ καλύτερα. Είναι πολύ καλύτερα τώρα, ρε φίλε, από ό,τι ήταν τότε. Τότε πήγαινε ο καθένας μόνος του. Κάπου διάβαζα ότι αν κάποια ομάδα παίξει την Ευρωλίγα από την Ελλάδα πλην των δύο, παίρνει από την Νόβα 200 χιλιάρικα. Τρομερό ποσό, πραγματικά. Δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Έχει να κάνει με την Νόβα αυτό. Έχει να κάνει με τη συμφωνία της Ευρωλίγκα, έτσι, μην την παρεξηγηθώ. Ακριβώς. Μιλάμε για ψίχουλα. Ούτε τα αεροπορικά. Εντάξει, 200 από εδώ, 200 από εκεί, κάτι γίνεται όμως, άμα το μαζέψεις. Ούτε τα ετήσια αεροπορικά, ρε φίλε, και τα ξενοδοχεία. Ούτε. Ούτε τα ετήσια αεροπορικά και τα ξενοδοχεία δεν είναι 200.000. Μπορεί να αλλάξουν πολλά στο μπάσκετ με αφορμή όσα γίνανε φέτος με την πανδημία. Θα το δούμε. Μπορεί να αλλάξουν με πολλά. Με τα δικά μας τα εντός τυχών. Καλά τα εσύ. Παρακαλά με ΕΡΤ. Ναι, καλά εσύ. Ό,τι κατάλαβα. Εσύ καλά είσαι. Τα παρακαλά με ΕΡΤ. Ναι. Και έχουμε εκλογές τώρα στην ΟΚ. Τον Οκτώβριο τα πήγε ο κ. Σεβγιανάκης. Υφυπουργός Αθλητισμού. Ναι. Τον Οκτώβριο θα γίνουνε. Στις Ομοσπονδίες, ναι. Αλλά θα πάμε και στο νέο πρωτάθλημα με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Φυσικά, γιατί όχι. Ωραία, Άρη. Ωραία, Άρη. Ωραία, Άρη. Ωραία, Άρη. Άμα δεν φύγει ο Βασιλακόπουλος, δεν μπορείτε ποτέ να σηκώσει κεφάλι. Ποτέ. Έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο ακόμα. Θα φύγει. Τώρα εντάξει, δεν θα βγει πάλι. Δεν νομίζω να βγει πάλι. Μα δεν μπορεί και να κατέβει. Και δεν μπορεί να κατέβει κιόλας. Θα κατέβει με ένα ψηφοδελτίο. Κάπως θα φτιάξει ένα σκηνικό. Τώρα δεν μπορεί να κατέβει. Θα βάλει τον Πέτρο Γιάννη Κώστα που θα είναι ο προτινός του τώρα. Τον αυτοφοράκια θα βάλει μπροστά. Φυσικά. Και θα είναι αυτός από πίσω. Κοίταξε, αν θέλω για ένα κόμπλο να βγει ο Βασιλακόπουλος, θα βγει ο Βασιλακόπουλος. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ξέρω να ασχολείται τόσο, παιδιά. Όχι. Δεν ξέρω να ασχολείται πλέον τόσο. Το δεδομένο χρονικό διάστημα δεν νομίζω ότι ασχολείται τόσο, ναι. Έχει άλλα θέματα. Εκτός μπάσκετ. Δεν ξέρω τι θέματα μπορεί να έχει. Αλλά εντάξει, είναι και λίγο απρόβλεπτος. Γι' αυτό λέει και... Όχι λίγο, πολύ απρόβλεπτος είναι λίγο. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Έχει μια δόση μεγάλη τρέλα, οπότε εντάξει. Γι' αυτό είναι καλός πρόεδρος. Για τους Παναθηναϊκούς τώρα, μην τελαθούμε έτσι. Εμείς ποτέ δεν είχαμε τέτοιον πρόεδρο. Και οι δύο. Είναι ο παδός. Και οι δύο. Είναι ο παδός, δεν αλλάζει αυτό. Και έχω Σάδας. Τα χώνει. Ναι, φυσικά. Να σε καλά, Στέλιο μου, για να πάμε και στο διάλειμμα. Άντε, bye bye. Φιλιά, να σε καλά. Νίκο, τι έγινε, ρε φίλε. Τώρα πήγα το βάλω όμως αυτό, δεν γίνεται. Ναι, βάλ τον Νίκο. Γουστάρεις μπασκετάρα. Το θυμήθηκε φίλε. Καλό. Νίκο, πάμε διάλειμμα, δηλαδή αυτό είναι. Ναι, φίλε. Έγινε. Άντε, ρε χολύπτη, βάλε διάλειμμα. Να το ζάτε, ζάτε. Γουστάρεις μπασκετάρα, λίγο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής και το δεύτερο κομμάτι του «Σαν το σκύλο με τον γάτο». Τι γίνεται, καλησπέρα. Έζεν έλεγε ο φίλος και συνάδελφος. Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλησπέρα. Γουστάρεις μπασκετάρα. Γιατί ρε, δεν είναι ωραία. Ο Νίκος έχει φορέσει τα γυαλιά της Καλλιρόης αυτή τη στιγμή. Πάλι! Πόσο ζευγάρια έχει ρε. 15.
πάλι την. 22. Εκεί που με πήγε και εμένα πέρυσι. Θα πάμε πάλι φέτος το καλοκαίρι, να ξέρεις. Πάρουμε ένα δεύτερο τώρα. Να δουλέψουμε λίγο δεύτερο γυαλί. Δεύτερα κλειδιά. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Έτσι. Θα το σκύλω με το γάτο, θα το σκύλω με τον γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος και guest star σήμερα η Καλλιρόη Σιμιτζίδου. Ή αλλιώς η Σιμ. Περίμενε εδώ, εσύ. Πάμε. Εγώ. Αυτή, λοιπόν. 2-3-10-2-7-3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο μέχρι και τις 7.30. Μετά από 2,5 μήνες δεν έβγαινε το σπίτι τόσο καιρό. Τι λέτε. Άχι. Αφού πήγαινε για ποτά και τέτοια. Βγαίνω, βγαίνω. Έτσι. Κοντά στη στοματική κοιλότητα το όφωνο, παρακαλώ. Ναι, πιο κοντά. Πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Ναι. Καλό θα είναι. Ποιος θα ακούσει κάθε εκεί πέρα. Ναι. Μια χαρά. Όταν έρχεται. Σήμερα ήταν και οι τρεις. Δεν ξέρω. Απαρτία. Όχι, δεν ξέρω. Χαμός. Νίκο, τι ζώδιο είσαι. Εγώ. Παρθένος. Ναι. Παρθένος. Α, δεν είσαι στη λίστα με τα τρία που διαβάζω εδώ πέρα. Τι κάνουν τα τρία που διαβάζεις εδώ. Λέει αλλεργική στο γάμο, τρία ανδρικά ζώδια που είναι γεννημένοι εργένες. Τι παπάστε. Μου πετάχτηκε τώρα στο. Το άνοιξε, σκρολάρισε το στόχο του. Ναι, ήθελα να. Ποια είναι τα τρία ζώδια που είναι αλλεργικά στο γάμο. Δίδυμος. Ναι. Αχ, έχω οροσκόπο. Υδροχός και τοξότης που είμαι εγώ. Αχ, είμαι και εγώ τοξότης. Είσαι αλλεργική στο γάμο. Ναι, είμαι για τους άντρες λέει βασικά. Και στις δεσμεύσεις. Α, μόνο η ιατρική τοξότηση. Ναι, ναι. Λέει, ο αιώνιος εραστής λέει, ο μοιραίος περιπλανητής. Δηλαδή σε παρακαλώ. Λοιπόν, το πιο ελεύθερο πνεύμα του ζωδιακού κύκλου αρνείται πεισματικά να μπει σε διαδικασίες τέτοιου είδους. Για εκείνον ο γάμος είναι μια απαρχαιωμένη σύμβαση που την έχει απορρίψει από γεννησιμιού του. Αν σε μια παρέα ακούσει κάποιον να κράζει τα του γάμου, της πίσης και των θεσμών, δεν χρειάζεται καν να ρωτήσει τι ζώδιο είναι. Τρομερό. Νίκο, σε δικατοπτρίζει νομίζω αυτό. Λες και γράφτηκε για σένα. Πραγματικά, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, εντελώς. Εντελώς, ναι. Συγγραφεύει. Γιατί λογικά ή συγγραφεύει. Ναι, λογικά, ναι. Λοιπόν. Πώς περάσατε αυτό το κυλιακό σα. Αξέσια. Αξέσια. Περίμενε, ήταν γεμάτο. Κάναμε πολλά πράγματα. Ήταν αλήθεια, ναι. Ήρθαν οι συγγενείς από Καβάλα, φίλε, που δεν μπορούσαν αυτό να το πούν. Αχ, το ανιψάκι μου. Ήταν καλά. Ήρθε το ανιψάκι μου, αμοιβή. Ήταν καλά. Ένα ή δύο νύψη έχει. Δύο. Τρία, έχω και μια ξαδέρφηκα νύψη, είναι και αυτό. Ο πρώτος ξέρετε, πιάνω τώρα. Ναι. Και κι άλλος ο δικός μας χαίρετος στην πόρτα. Τρία έχουμε. Πετάθηκε η κηθιά από εδώ. Έχει τρία. Και δικά, ναι, και δικά της κανονικά. Ε, φυσικά. Εννοείται. Αλίμονο. Τα ανιψάκια μου. Αλίμονο. Τους παίρνεις δώρα. Τα δικά μου ανιψάκια. Τα δικά μου, έτσι. Φυσικά. Φυσικά, τους παίρνεις δώρα. Τι ναι. Α, ναι. Ναι. Κομπλέ. Γυαλιά ηλίου. Προβοκάτσια. Όταν με πήγε η καλή ώρα, πέρυσι το καλοκαίρι, λέω: θέλω να πάρω γυαλιά. Σε πάω σε μια γνωστή μου. Και λέω: πάμε και τα λοιπά. Περισσότερα δοκίμασε η καλή ώρα από μένα που δεν θα έπαιρνε γυαλιά. Κάθε φορά. Ναι. Παρά εγώ, ας πούμε, πήγα για να βρω, ας πούμε, να πάρω. Και λέω: τι κάνει. Την έβλεπα δηλαδή. Έβγαζε, έβαζε. Αυτά πάντως τα πήρα κατευθείαν. Τα είδε και τα πήρα. Με την πρώτη ματιά δηλαδή. Με την πρώτη ματιά. Πραγματικά. Πώς ζευγάρια έγινε τώρα, πες μου λίγο. Δεν ξέρω. Α, φαντάσου, τόσο άσχημα τα πράγματα. Έχετε ένα ράφι στο σπίτι μόνο για τα τέτοια, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τι να κάνουμε, ένα φετίχ. Εσύ πόσα έχεις. Δύο. Δύο. Δύο και κανένα δυο που στη ζούλα τα παίρνω κάθε φορά, ξέρεις. Unisex. Χαλαρή βόλτα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο που έχω λοκάρει δεν μου τα δίνει. Γιατί. Δεν μου τα δίνει, τα πήρε πέρσι. Φοριούνται από σένα ή. Ναι, ρε, α, φοριούνται, ναι. Μάλιστα. Ναι. Εξαιρετικά. Ναι. Αυτά που φορούσε την Παρασκευή που ήρθε γαμπρό και παρατέταρτο, τι ήταν, δικά σου. Ναι, ρε. Α, εντάξει, οκ. Ναι. Πρόσεχα, ρε φίλε. Μετά πήγαμε και είχαμε Παρασκευή. Ναι. Α, βγήκαμε, ναι. Okay. Όχι, παρατέταρτο, πουκάμισο, γυαλί, μέσα στο βίντεο. Παρασκευούλα ήταν, ρε φίλε. Δηλαδή. Πάρα Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ήταν, ρε φίλε. Τι να κάνω. Εμείς δηλαδή. Γιατί. Πω, από Δευτέρα σημαντικό, άλλε τέσσερι μέρε. Μην ξεκινά έτσι, ρε. Δεν είναι σωστή προσέγγιση τη κατάσταση. Δεν τελειώσει κάτι οπότε πέντε ουσιαστικά, τέσσερα μέρε. Μην ξεκινά τόσο αρνητικά. Μην ξεκινά, σιγά σιγά. Θα περάσουν οι μέρε. Πρέπει λίγο φίλε, λίγο να δούμε λίγο μπάλα, λίγο κάτι να γίνει γιατί εντάξει δεν πάει άλλο. Θα περάσουμε. Θα πει έχουμε φάει το γάιδαρο τώρα, ουρά μα δεν είναι λίγο. Τώρα. Έχουμε να δούμε μπάλα από τα. Κάτι μέσα, λίγο να σχολιάσουμε με κάτι άλλο πέρα από όλες τις ιδέες με τις οποίες ασχολούμαστε. Βάλε μια ανωτελεία για να πάρουμε μια γραμμούλα. Βεβαίως να την πάρουμε. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια κύριε. Άλες κλαρ. Άλες κλαρ, καλό. Άλες κλαρ. Άλες γκουτ. Όλα καλά. Τι έχουμε. Ποιος πήγε διακοπές στην Καβάλα, τι είπατε. Όχι, δεν πήγα, δεν πήγα. Έχω εγώ συγγενείς στην Καβάλα. Πού κοντά. Στην Καβάλα, μέσα στην πόλη. Ναι. Ποια περιοχή. Ποια περιοχή της Καβάλα σου λέει, ρε. Κέντρο, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ναι, κέντρο. Από κέντρο. Καλά, καλά, τι κέντρο. Δεν τα ξέρω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, τις περιοχές εκεί πέρα. Από
Καβάλα δεν είσαι αλλονίκη να περπατήσει, αλλά... Βλέπει θάλασσα. Αυτό ακριβώς. Ωραία πόλη. Και δικό μας νησί έχουμε. Εσείς δεν έχετε Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική είναι άλλος νομός. Σωστά. Σου δεν έχουμε όντως. Η Θάσο είναι νομός Καβάλας, ε. Ναι. Και παλιό. Και παλιό έχουμε, και αμολόφους έχουμε, ναι. Και Τούζλα που λέγαμε την και πριν. Και Νέα Ηρακλήτσα έχουμε. Τούζλα. Και Πέραμο ναι, έχουμε. Πέραμο, αυτά είναι, ναι. Δεν έχω κάνει ποτέ μπάνιο εκεί. Πραγματικά, τρομερή την πυρία, λες, ε. Φτιάξε, η αμόλοφη. Δεν κάνουν τόση μάστρα. Η αμόλοφη είναι πολύτιμη. Ναι. Οι άλλες τέτοιες είναι λίγο... Το παλιό δεν είναι εκεί που πηγαίνει η αριστοκρατία και καλά. Ναι. Έτσι, πιο πλούσιοι έχουν εξοχικό στο παλιό. Από Καβάλα, ναι. Ναι. Εμείς δεν έχουμε, αλλά έχει ένα αστείο που έχει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν... Από πάνω έχει και ένα... Σαν το πρώτο ναι. Πόδι, ας πούμε. Α, κατάλαβα, εντάξει, ναι. Το έχω, το έχω. Είναι βγαίνοντας από Καβάλα και πηγαίνοντας προς Ηρακλήτσα. Ναι. Εντάξει, ωραία στην Καβάλα. Θα έρθουμε τώρα, ένα Σαββατοκύριακο θα το βολέψουμε λίγο, κάπως θα έρθουμε. Ή ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Νίκο. Μπορεί. Παρασκευό υπό προϋποθέσεις. Άσε! Άσε! Αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουμε. Αυτή την Παρασκευή. Παρασκευούλα, ρε φίλε. Παρασκευή βράδυ φύγε. Είναι, παιδί, και... από εδώ για Τούμπα κάνουμε μια ώρα και ένα τέταρτο. Τόσο θα κάνετε κι εσείς περίπου. Ναι, ναι. Την έχω επισκεφθεί μόνο επαγγελματικά. Τουριστικά ποτέ είναι η αλήθεια. Μπορεί είναι πάρα πολύ ωραία. Καλή είναι, ναι, καλή. Εσύ, τώρα, κάτσε, εσύ είσαι μέσα, είσαι, τι λέγαμε την άλλη φορά, όχι. Κάτι Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, όχι, τι λέγαμε. Όχι, δεν είμαι μέσα. Εκεί. Α, οκ. Okay. Ελευθερούπολη. Ο θρυλικός... Χρυσούπολη είναι από την άλλη μεριά. Θα μπερδεύω πάντα, μην το δίνει σημασία, οκ. Okay. Ο θρυλικός Ορφέας τι κάνει, πού είναι. Καλά είναι ο Ορφέας. Καλά είναι. Το Ορφέας και η ομάδα μπάσκετ καλά πάει, αλφα 2 είναι. Αντίο, αντίο. Από τους γάβρους ένα καλάθι έχασαμε. Εκεί μέσα. Ναι, ένα καλάθι. Δεν δίμουν στο αγώνα, μου είπε κάποιος ότι η διευθυνσία ήταν λίγο για τον Γάβρο, αλλά εντάξει τώρα δεν θυμώνω αυτό. Ναι. Και ο Γάβρος είναι ο κανονικός, στην Α2 έχει... Δεν έχει τους γνωστούς που παίζουν τα Ευρωλίγκα. Ναι. Εντάξει, έχει όμως Τσάμι, έχει Νικολαίδη το γιο του Σωτήρη, έχει και άλλα παιδιά, όχι. Αυτός παιδιά είναι πολύ καλός ο πιτσιρικάς. Ναι, είναι, είναι. Πολύ καλός. Είναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το Ματουλίδη έφυγε εκεί και δεν έπλεξε ευτυχώς γι' αυτόν με εμάς εδώ πέρα και να τρώγει 2-3 χρόνια χωρίς λόγο. Καλά έκανε και έφυγε κατευθείαν εκεί. Εντάξει, και χαρά είναι αυτά, ρε παιδιά. Ναι. Το Νικολαίδης ήταν, ο Σωτήρης ήταν λίγο... Εντάξει, μπασκετικά ήταν μέτριος, ψυχή. Αλλά ήταν μαθητής. Ναι, ψυχή, είχε ψυχή. Ναι, ψυχή. Ο γιος του είναι, είναι άλλο σκηνικό. Παιδιά, δεν τον έχω δει, έχω ακούσει μόνο την Επεκταράς. Είναι, είναι. Και θα βελτιωθεί κι άλλο γιατί είναι πιτσιρίκος. Έχει τεράστια χέρια. Για να το λες εσύ. Ναι, ναι, είναι... Και για την ηλικία του, γι' αυτό και φέτος έπαιξε και Ευρωλίγκα λίγο, έστω και ξέρω εγώ 2-3 παιχνίδια από 2-3 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο. Και ο Σωτήρης, παιδιά, κάποτε είχε πεθάνει ο μπαμπάς του και παίζαμε εμείς Ευρωλίγκα στον ΠΑΟ και έπαιξε. Ναι. Ο μπαμπάς του ήταν πολύ νέος, 50 χρονών ήταν. Και θυμάμαι ότι είχε παίξει. Ναι. Δεν τον πήρε από κάτω. Νομίζω αυτό τον πίεσε τον μικρό να πάει προς τα κάτω προς Ολυμπιακό και τέτοια και καλά έκανε κιόλας. Okay. Εμείς δεν έχουμε χαίρε, παιδιά του. Ναι, αυτό λέμε. Είτε πάω και τα έρθα χωρίς την επιστολιά. Τα κανόνια θα είναι στα σύννεφο. Εδώ βάζουμε κανόνια για τα σταφύλια. Εκεί θα τρώγει άλλο κανόνι. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Υιοθετούν οι ομάδες. Τα κανόνια. Υιοθετούν οι ομάδες. Άρης είμαι ο φόρος και πάω δίπλα παραστάτης. Τα κανόνια είμαστε πρώτοι. Το μεραγγλί δεν το βάζω γιατί τώρα ανέβηκε. Θα μπει και αυτός κάποια μισονήσιο δρόμο. Εντάξει. Δεν το φοβάμαι. Μπουρλοκέρδες είμαστε εμείς, Κανάρης, Μιαούλης. Ναι. Έχουμε πιάσει όλα τα πόστα. Τώρα, παιδιά, για το μπάλα αύριο μεθαύριο. Δεν θα δούμε τίποτα ιδιαίτερο, πιστεύω εγώ. Μακάρι να δούμε, αλλά. Δεν πειράζει. Ας πούμε το ιδιαίτερο. Ας δούμε όμως. Δεν πειράζει. Ας δούμε τι να δούμε. Μπάλα. Και ας πούμε και κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Α! Ναι, θα βαριέσαι. Ναι. Ας πέσανε. Έχει κόσμο στην κερκίδα. Έχει. Κερδίζει πρώτη αγωνιστική τον Ολυμπιακό. Το μείον 14 γίνεται μείον 11. Έρχεται το Κάσε λίγο καιρό και το κάνει, τρώει το μείον 7. Και έχουμε μάχη για όλα. Τρώει και ο Ολυμπιακός μείον 7 και δύο πρωταθλητές εμείς. Και πέφτει και Β' Εθνική και όλα καλά. Όλοι χαρούμενοι. Τέλειο. Να μην πες πάω και για Άρης από τον και γελάω όλοι με μπάσκετ πετάκι. Για σου πω. Καλό, Άρης είναι στισμό. Εγώ έχω να στείλω αρκετό. Δεν με νοιάζει εμένα. Δεν τον νοιάζει. Πέσουμε, λέει, και να μην πέσουμε. Εσείς, είπε με έναν τρόπο και δεν τον νοιάζει, αλλά εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Ζήσει, ναι. Εσείς λέει αν πέσετε. Ναι. Εσείς λέει αν πέσετε, θα δούμε τι θα κάνετε. Ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε.
Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα. Λίγο μαύρα. Εντάξει, λέμε δράμα. Πάντα με δράμα μιλάμε. Εκεί που ήρθε, μα σώσανε πάντα στο μπάσκετ. Να τα λέμε όλα. Τι είναι για αυτό, δεν έχουμε ομαδά, πέφταμε. Δεν με νοιάζει τώρα. Όταν θέλουμε να αξίζουμε κάτι, α πέσουμε. Θα είμαστε ανάπηροι. Σκληρό. Να κάνουμε το παιδί στην Κίνα να είναι καλά, που έφυγε τον Παγκολίνο. Εμεί τουλάχιστον δεν είχαμε ομάδα στο μπάσκετ, στην μπάλα, αλλά στο μπάσκετ πετούσαμε. Πήραμε ευρωπαϊκού τίτλου που στην μπάλα, ό,τι ομάδα και να κάνουμε, δεν πρόκειται να πάρουμε. Ναι. Ό,τι ομάδα και να κάνουμε. Είμαστε χίλια χιλιόμετρα πίσω. Άστα να βάλω. Είδατε πώς την έκανε το μάτι, αυτή είναι απίστευτα. Τέλος πάντων, παιδιά. Να σε καλά. Βάλτε και κάνει κυριαζή, Να βάλουμε, βάλουμε. Κλείσουμε Χριστάρα, Να σε καλά. Τσαου, τσαου. Μωρέ το κυριαζή, ρε, φιλπέβαια την Παρασκευή. Τι ψουρίζεται, μωρέ, είσαι εκεί πέρα όλη την ώρα. Να σε βάλε κάνω, μωρέ. Α. Δεν κατάλαβα. Ένας φίλος έστειλε μήνυμα, λέει το εκπληκτικό, δεν λέει ότι ρωτάς τον Νίκο και απαντάει καλή ρόη, λέει. Ναι, έτσι είναι. Έτσι πρέπει. Ποιος φίλος το είπε αυτό, ας μου στείλει μήνυμα. Όπα, σιγά, σιγά, κατέβασε λίγο. Σιγά. Φορτωμένη ήρθες. Είναι που έχω καιρό να βγω έξω από το σπίτι. Δεν έβγαινε 2,5 μήνες. Φίλε, ναι. Εκεί, κλεισμένη μέσα. Με λουρί την είχες. Ναι, ήταν κλεισμένη μέσα. Σιγά. Δεν έβγαινε τίποτα. Καλή ροή από τον Κωνσταλέξη. Το νέο Κωνσταλέξη. Το νέο Κωνσταλέξη. Νέο Κωνσταλέξη στη Θεσσαλονίκη. Τίτλος. Φοβόταν την καραντίνα. Την είχε κλεισμένη 2,5 μήνες. Τι λένε οι γείτονες. Δεν ξέρω γιατί γείτονες έχετε. Εσύ δεν είχε αυτό το δράκο του Κάβου τον ήξερες. Το ποιον. Που βούτυξε εκεί πέρα στην Κέρκυρα. Όχι. Ήταν ο δράκος της Κέρκυρας. Του Κάβου έτσι τον λέγανε. Είχε βιάσει μια τύπησα και λέει βούτυξε ένα τέτοιο. Τότε το βλέπω εκεί πέρα που έχει. Γιατί παίρνουμε όλα τα ρεπορτάζ από τη Σαν. Τι γίνεται. Συγγνώμη και δεν πέθανε. Τελευταία. Νομίζω πέθανε. Αφού λέει ελπίζω να πονάει όλη την υπόλοιπη ζωή. Στο φορείο τον βλέπω. Αφού ήταν μια χαράτρα περίπου 100 μέτρων. Που είμαι απλά χαρούμενη, λέει, που πιάστη... Ναι, να το. Εφημερίδα Σαν. Σώθηκε. Εμείς ρεπορτάζ δεν κάνουμε εδώ πέρα. Σώθηκε, ρε παιδιά. Προφανώς, ναι. Νίκο, η Σαν, κοίταξε να δεις. Μας δίνει ψωμάκι, φίλε. Μας δίνει και το δράκο του Κάβου, μας δίνει και το σκηνικό πάνω στα στρέμματα εκεί στην Τουρκία. Στην Τουρκία, ναι. Πρόβλημα δεν έχουμε. Μας πήγανε μερικά στρέμματα, δηλαδή. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά. Πώς το λένε. Να είναι καλά η Σαν, η οποία δεν είναι και η πιο αξιόπιστη εφημερίδα στην Αγγλία. Σκανδαλοθυρική. Ναι, σκανδαλοθυρική. Εμείς έχουμε σκανδαλοθυρική εφημερίδα. Υπάρχει. Τώρα, ας πούμε, αν κάποιος. Νομίζω ναι. Okay. Και το μακελιό. Το μακελιό είναι πολιτική. ναι. Αυτό είναι. Είναι πολιτική. Τώρα, ένας διευθυντής σε μια εφημερίδα της Κέλκυρας θα έλεγε παιδιά. Γιατί τα γράφουν εσείς αν και δεν τα γράφουμε εμείς. Δηλαδή. Ναι, σίγουρα θα το έλεγε. Ναι. Το σπιτάκι με παίρνουν τηλέφωνο δηλαδή, και με βρίζουν. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο και βρίζουν τη μανούλα μου δηλαδή, τώρα γι' αυτό. Νίκο, έλα. Επειδή είδα ότι έκανες και εσύ ένα πρωτότυπο post θες. Τι έχεις να πεις στο πρωτοσέλιδο των Times, φίλε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το είδα μόνο από 250 άτομα χθες. Μπράβο. Ναι, ξέρω. Ήσουν μέσα σε ένα από αυτά. Ναι, ξέρω. Παράπονο. Υπάρχει πρόβλημα. Όχι, Όχι, σε βλέπω μπαίνεις λίγο ηρωνικά, γι' αυτό κατάλαβα. Το ποστάρανε πολύ. Αν θέλει να συζητήσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έγινε viral. Αυτό είναι το viral, ρε φίλε. Αυτό είναι το viral, ότι ποστάρανε πολύ. Η δημοσιογραφία στο εξωτερικό έχει να μας διδάξει πολλά. Έλα, Νίκο. Μίλα μας γι' αυτό. Αλλά εμείς εδώ πέρα. Τα δικά μας. Θύμησε μου να σου πω κάτι όταν κλείσει η εκπομπή. Για θύμισε μου το όνομά σου πρώτα απ' όλα. Συντικά με τον κλάδο μας. Ναι. Τι έγινε, Νίκο. Ναι. Τι είδες και σε προβλημάτισε. Όχι, δεν προβλημάτισε κάτι. Απλά είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε και δύο, νομίζω, κάποια φάση. Εγώ δεν προλάβαινα αυτό το καιρό, να πω την αλήθεια. Δεν είχα. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι. Δεν είχα. Πρέπει να το δούμε λίγο. Αυτό. Δεν προλάβαινα. Ναι. Όλα αυτά και δεν. Ποιο. Αυτό! Και εσύ δεν λες τίποτα. Το ζει. Αφού ρώτησε τρεις φορές πιο, τι να σε κάνει κι αυτός. Κρατήθηκε τη μία, κρατήθηκε τη δεύτερη. Ναι, δεν γίνεται. Νίκο. Και όπως θα λέει και ο Σαρό, είναι το πιο εύκολο 1-0. Δηλαδή, δεν... Πολύ σωστά. Είναι. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Πες μου, αδελφέ μου, πες μου. Έχεις φέρει έναν αποστολή. Το μαγαζάκι σας εκεί πέρα πότε το ανοίξετε να έρθουμε. Το μαγαζάκι σας. Ορίστε. Το μαγαζάκι σας εκεί πέρα στη Χαλκιδική πότε το ανοίξετε να έρθουμε. Το ριζόρτ μας θα ανοίξει 15 Ιουνίου. Δεν μπορώ. Το ριζόρτ μας. Πότε. 15 Ιουνίου. Ωραία, εντάξει. Γιατί κάτι λέγαμε την αγάπη. Reservations highly recommended, διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Εντάξει, τώρα εμείς θα πάρουμε σειρά προτεραιότητες, γιατί είμαστε φίλοι. Ναι, αλλά παιδιά, τι να κάνουμε. Σκέψω ότι έχουμε χάσει ήδη 15 μέρες. Εντάξει. Ναι. Θα μου πεις τι έχουμε χάσει 15 μέρες. Πάνω κάτω. Είπαμε με την αγάπη θα βρούμε ένα διήμερο να έρθουμε. Βάζω τώρα 5 ευρώ. Ότι δεν θα έρθουν ποτέ. Ότι δεν θα έρθουν ποτέ. Ναι. Διήμερο. Καμιά μέρα ίσως. Και αυτό παίζεται. Ένα βράδυ έστω. Αποκλείεται. Γιατί? Το αποκλείω. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έρθω. Το αποκλείω. Καταρχάς εσύ είσαι γνωστός
Βιδωμένος Βούδας, δεν κουνιέσαι από την Περαία με τίποτα. Εντάξει. Ωραία. Η άλλη για να ξεβιδωθεί καλά εκείνη και δεν θέλει ολόκληρο τέτοιο. Εντάξει. Δεν κουνιέσαι αυτό, είναι αλήθεια. Όπως έχει πει, και ο Μιχάλης για την αγάπη, μια εκπληκτική ατάκα. Εσύ λέει μέχρι να κατέβεις, λέει από την μπλε προς τα κάτω, κοιτούσες από ψηλά και λέγεις τι είναι αυτό το μπλε. Υπερβολικός. Θα έρθουμε, φέτος θα έρθουμε. Εντάξει. Ακούστηκε. Εγώ δεσμεύομαι δημόσια. Βγάλε μια τιμή. Βγάλε μια καλή τιμή. Βγάλε μια τιμή. Ένα βράδυ. Ένα εκατοστάρακι, τίποτα. Ένα βράδυ, τι θες. Να πάρε πεντάρικο τα παιδιά, δεν έχουν πρόβλημα. Τόσες δουλειές έχουν. Ε. Μια χαρά. Αφήστε με αυτό το σκεφτό. Δες εκεί πέρα, βγάλε μου το κατάλογο. Νίκο. Έλα. Κατά τα άλλα, τι έχουμε, φίλε. Κατά. Εβδομάδα εξελίξεων. Όπα. Έρχεται ο Καρυπίδης, τι. Ήρθε, ήρθε. Ανήμερα το γενεθλίο του. Δεν σταματάει η δουλειά. 4 ώρες μιλούσαμε με τον Χαριστέα. Τι μου λες. Βέβαια, χαμός. Συζητήσε εκεί τα χαρτιά πάνω, ναι, αυτό να κάνουμε πρώτα. Κλείσε τον Ένινγκ, του λέει, και πάμε για να ανανεώσει. Ξεκινάμε. Ένινγκ, δηλαδή, με αυτό μένει, το μαλλί. Μένει, με αυτό το μαλλί. Και τη βαφή που το συνοδεύει, λογικά. Ναι, ωραία. Ναι, καλή για... εξέλιξη αυτή θεωρίες. Μας είπαν ότι είπες κάτι για το μαλλί του προπονητή στο ραδιό. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Καλή εξέλιξη. Η παραμονή του Ένινγκ. Δεν βάλει λίγο το χαλάκι να παίζει από πίσω. Δεν είναι τίποτα, μόνοι μας μιλάμε. Άντε, μπράβο, εντάξει, όχι τόσο. Ακουγόμαστε κιόλα, για πες. Επιφυλακτικό σε βλέπω. Εγώ μια διαφορετική φιλοσοφία σε αυτό το πράγμα γενικότερα. Εγώ θα ήθελα ένα νεαρό προπονητή στον Άρη σε κάποια φάση. Ελλήν. Όχι, ξένο. Ναι. Ξένο. Τι έχει να κάνει με θέμα ηλικία, 43-44. Α, εκεί δηλαδή, με Μαξ, 44. Άντε 45, ρε παιδί μου, με τις νέες ιδέες του ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου, του ναι. Σύγχρονου του ποδοσφαίρου. Τέτοια πράγματα. Μια άλλη θα φιλοσοφία. Δηλαδή θα άφηνε να νοηθεί, ή μάλλον θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ω οπισθοδρομικό ο Ένινγκ. Θα ανοίξει σε μια άλλη προπονητική γενιά. Σε άλλη προπονητική γενιά. Μάλιστα. Βρε μακάρι άνθρωπος να μείνει. Ωστόσο παρουσιάζει μια καλή ομάδα. Και να τα καταφέρει. Με περιθώρια βελτίωσης. Κοίτα, με δεδομένο των συνθήκων που επικρατούσαν φέτος στην ομάδα με μπαν και τα λοιπά και άλλα ζητήματα, ναι, η ομάδα πάτησε καλά. Ο Ένινγκ επίσης. Βασιζόμενοι βέβαια και σε ατομικά χαρακτηριστικά παιχτών. Πρέπει να το πιστώσουμε του Ένινγκ ότι ψήνεται να μείνει παρότι υπάρχει το ενδεχόμενο το να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ναι. Έτσι θα τα λέμε. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή μην λέμε μόνο τα. Ο Καρυπίδης επιμένει όμως ότι. Κοίταξε να δεις, εγώ ρε παιδιά, χωρίς μεταγραφές δεν ψήνομαι να πούμε, γιατί έχω και 5 ατζέντες να κάνουμε δουλειές. Εντάξει. Ναι. Και δεν θα τις κάνουμε τώρα, φεύγω. Ο Καρυπίδης επιμένει ότι θα λυθεί το θέμα, αλλά εντάξει, ο άλλος θέλει ναι, να μείνει. Ναι, γιατί σου λέω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο. Ρε, εντάξει, οκ. Okay. Ρε μακάρι να μείνει και να πετύχει, δεν μου κάνει τίποτα, δεν μου βρίσκει και τη μάνα. Οκ. Okay. Τη μανούλα μου, τη δικιά μου δηλαδή τώρα. Ναι. Εντάξει. Μακάρι να μείνει και να πετύχει. Κεντροευρωπαίο μικρό. Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα με την ησυχία σου. Πραγματικά. Δεν με ενδιαφέρει εθνικότητα. Θέλω ρε παιδί μου έτσι έναν. Ένα Μπελ Φερέιρα στυλ, να σου το πω έτσι, ρε παιδί. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Ωραία. Πάρτονα. Πολλοί φίλοι παοξίδες. Πάρτονα. Όχι εγώ. Πολλοί φίλοι παοξίδες θα συμφωνούσαν και θα σου λέγανε βεβαίως Πάρτονα. Πάρτονα. Ο Μαργαρίτης τι κάνει εκεί πέρα που θέλει τον Άρη, ρε φίλε. Τα μνημόνια τα κάνει. Εγώ προποντή που θα ήθελα η πρώτη μου επιλογή, δηλαδή αν με έβγαζε τώρα μου λε διάλεξε τον πρώτο Νίκο, προποντή του Άρη. Προποντή, ρε, φίλε. Ναι. Ναι. Βλαντανίβιτς. Δεν μπλέχει. Βλαντάναρος. Έχει και τον κολλητό του άλλωστε. Θα παίξει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να παίξει. Νομίζω ότι ο Βλάντα δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα, φίλε. Θα γυρίσει. Ναι. Νομίζω ότι κουράζεται πολύ ψυχολογικά με την Ελλάδα. Ίσως, ναι. Κατάλαβες. Και επειδή ξέρεις ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να κουράζεται ψυχολογικά. Όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, δεν έχει υπομονή. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί κιόλας και πολλές φορές. Ναι. Δεν έχει υπομονή. Ωραία, καλύτερα εκεί που είναι. Έχει φύγει από την. Όχι, νομίζω ακόμα γίνει. Άνα, μπράβο. Και μια χαρά, γιατί να φύγει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλούς δεσμούς στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απλά νομίζω ότι όσο μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα, δεν θα είναι στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό. Όπως επίσης πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αναλάβει την Παρτίζαν. Και αυτό πιθανό. Ναι. Όταν θα είναι σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, και αυτή που θα είναι λίγο πιο δυνατή, ξέρεις να παλεύει να μπει κανένα τσάμπιος, κανένα τέτοιο, νομίζω θα είναι εκεί. Μάλιστα. Αλλά έχει και άλλα μαγαζάκια καλά, ρε φίλε. Και η Τουρκία έχει καλά μαγαζιά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να μπλέξει. Όντως δεν είναι ανάγκη να μπλέξει με την Ελλάδα, αν έχει λίγο καλό δίκτυο, όνομα και όλα αυτά. Πιστεύω το θέλει να γυρίσει για να κάνει και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή παρουσιάσει κάτι καλό στον ΠΑΟΚ και έφυγε. Θέλει νομίζω και το κάτι παραπάνω. Αλλά θέλει και τις κατάλληλες συνθήκες. Και άτομα τα οποία θα διαχειρίζονται το γεγονός ότι δεν έχει πολύ υπομονή. Ναι. Πολύ βασικό αυτό. Και ότι δεν δέχεται πολλά πολλά ο Βλάντα. Δηλαδή δεν είναι να του λες και πάρα πολλά. Καλός προπονητής είναι. Καλός είναι. Εγώ το γουστάρω το χαρακτήρα, το έχω πει και από τότε που έπαιζε. Ναι. Το γουστάρω. Είναι διαφορετικό στα παιδί μου, οκ. Okay. Εντάξει. Δεν είναι το πώς θα ξυπνήσει. Αλλά. Σε τι. Κατάσταση δηλαδή τον μπορεί να μιλάει εσύ. Με 250 άτομα και να εμπιστεύεται ούτε ένα από αυτά τα 250 που μιλάει. Κατάλαβες. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του δικό του. Δεν κακό. Ένα τον έχουμε. Ναι. Ναι, απλά τι γίνεται. Όταν έχουν τα στραβά όμως, άμα τα έχουν τα στραβά, αρχίζει και βλέπει διάφορα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Που το κάνουν
πολλοί που έχουν τη δική του λογική. Δεν φταίει μόνο αυτό. Δεν το λέω ότι είναι. Είναι ο χαρακτήρα του τέτοιο. Okay. Όταν έρχεται κάτι στραβό και θέλει να αλλάξει τα πράγματα, δεν του βγαίνει. Τέλος πάντων. Okay. Βλάντα Νίβης λοιπόν. Ε. Καλώς να μείνει ο κύριο Σένινγκ, να πετύχει να πάρει και το κύπελο φέτος. Μια χαρά δεν έχουμε θέμα. Τι κύπελο να πάρει, Νίκο Μάνταλο. Να περάσει σε πρώτη φορά βασικά σε πρώτη φάση στο τελικό. Είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Πέτρος Μάνταλος ήταν στο τελικό. Και μετά θα. Με πέλκα μαζί. Φέρνουν το κύπελο. Θα δούμε τι θα γίνει. 4 στα 4. Κάτι δηλώσει του υπεύθυνου τη Επιτροπή Κυπέλου, διάβαζε του Γαβριλίδη. Δεν αποκλείω, λέει, και του Άρη Πάξου Καφτατζόγλιο. Να περάσουν γιατί όχι. Το Καφτατζόγλιο είναι χάλι. Παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα παιχνίδι. Πόσο μάλλον ένα τελικό. Έτσι κι αλλιώ κόσμο δεν θα έχει. Έχουμε φύγει από αυτό το άγχος. Ο αγωνιστικός χώρος είναι εξαιρετικός. Ε? Δεν είναι. Τα αποβιτήρια λογικά θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση γιατί χρησιμοποιείται το γήπεδο. Είναι τέλειο. Ό,τι καλύτερο. Κοίτα, με δεδομένο ότι δεν θα έχει κόσμο τελικός και αν περάσουν όλοι με τον μπακ μπορεί να γίνει σε μια Λάρισα, σε ένα Βόλο. Βικελίδης, ρε. Ε, Βικελίδης ή Τούμπα. Βικελίδης. Okay. Και αυτό είναι. Βικελίδης πρέπει να γίνει. Λιάδης Βικελίδης. Ναι, το πάρει και πέρα μέσα να τον εισχάσουμε. Σιγά. Όπως το κάναμε δύο φορές στο άκρο. Ξεφόρτωσε. Και με κόσμο και χωρίς. Σιγά. Έτσι πρέπει. Η έδρα της ΑΕΚ είναι η Φιλαδέλφια. Ναι, okay. Εντάξει. Πού θα ανάψουμε κεριά, μέσα στην Αγία Σοφιά. Θα είναι γνωστά. Όλα έτοιμα είναι εκεί, λέει. Χαμοράνε πολύ. Χαμός. Νίκο, αυτά για σήμερα δηλαδή. Καλά, νομίζω ότι για πρώτη μέρα ήμασταν. Καλά. Λίγο με ένα βάρος ο καθένας, νομίζω, μέσα του. Και με άλλη νέμψη, ο Νίκο. Όλο το ρεπορτάζ μετά και τα λοιπά έχει ψωμί. Ναι, επιτελάρχης το επιτελάρχης. Το επιτελείο από κάτω. Α, ναι. Θα βγάζει τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Αύριο νομίζω θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Λες, Νίκο. Ενδεχομένως και επικαιρότερα μας. Ο Νίκος θα φεύγει πλέον, 7,5 ώρα να ξέρει. Τι έγινε? Έχει γίνει πολύ τυπικός. Όχι, σήμερα ήρθα εγώ και θα κάτσουμε να τα πούμε. Μέχρι τις 9? Όχι. Νομίζω μια πολύ καλή ιδέα είναι αυτή. Νομίζω εγώ. Και γύρω από το καφέ, πυρί, ξέρω εγώ. Μπορεί να βρέξει κιόλας σε λίγο. Ψήθηκε. Μπορεί να βρέξει κιόλας. Πώς θα γίνει. Από αύριο θα πιάσει πολύ βροχή. Χθες φάγαμε μια βροχή, άστο. Πού ρε. Μια ξηραμάρα. Πήραμε ένα ποτό τέλος πάντων και εκεί ξαφνικά. Άιντε! Αλλά εντάξει, το σώσαμε. Περία δεν έβρεξε. Λες να νιώθουμε λίγο άρρωστοι. Ψυχοσωματικού. Προσωπικά δεν νιώθω καθόλου άρρωστη. Είμαι υγιέστατη, δόξα τον Θεό. Εσύ. Ωπα. Ωπα. Εδώ διακρίνω το θέμα. Νίκο, πες λίγο τι ακολουθεί μετά, φίλε, γιατί ο λαός δεν θυμάται. ΠΑΟΚ 24. Με τον Νίκο Μοσχοβίτη, τον επιτελάρχη. Έτσι. Έτσι. Και το, και το επιτελείο το πίσω. Άμπραβο. Άμπραβο. Ο leader. Ναι. Λοιπόν. Ο Γεθά. Ο Γεθά. Μέχρι τις 9 όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ από τον Νίκο. Τι ωραία, κοίτα το αυτό εδώ. Αχ, τέλος πάντων. Τι είδα, ποιον είχε? Ένα μπάρμπα ρεπόρτερ, η Γουμενίτσα. Πετύχαμε τώρα ρεπορτάζ εδώ τη R3 κάτω στο. Πάνω τα λαδάκια. Ακόμα ένα λιμάνι που έχει μια ιστορία να φυγηθεί. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.